Γεια! Καλημέρα μου, γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Εγώ είμαι μια χαρά και σαν ίδιο καιρός και όπου να είναι θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε κιόλας. Oh yeah! Είμαι ακόμα καλύτερα, φτιάχνω η διάθεση, φτιάχνουν όλα. Λοιπόν, σήμερα έβαλα ένα απλό make-up, έβαλα μια βλεφαρίδα σε διάστατη για να κυκλοφορώ εδώ πέρα μέσα στο σπίτι και να κάνω τις δουλειές με το μωρό και αφού κοίμησα το μωρό και είχα ετοιμαστεί ήδη, είπα να κάνω και ένα βιντεάκι. Σήμερα έχουμε ένα super duper, μετά το super duper jumbo haul, έχουμε ένα super duper challenge, an extreme challenge, το οποίο έχει να κάνει με καλλιτικά. Είναι λίγο πιο γυναικείο το θέμα σήμερα, αν και τα καλλιτικά τα επέλεξα τα αδέρφια μου. Που είναι δύο αγόρια, μικρότερη από μένα, ωραία παιδιά, καλά παιδιά. Η φάση έχει ως εξής. Εμείς σαν οικογένεια έχουμε μια συνήθεια να κάνουμε σε γιορτές δυνά και λεφτά. Γενικά κάνουμε συνέχεια δωρεάν στον άλλον, είμαστε πολύ τον όρο. Το Πάσχα που λέτε λοιπόν, μαζευόμαστε εδώ πέρα για καφέ σπίτι, σε μένα. Και μου εκφράζουν την απορία. Τι λέω να σου πάρω με αδερφούλα. Τις κοιτάω, ετοιμάζομαι να απαντήσω. Με κοιτάνε, μου λένε εντάξει, ξέρουμε, θα σου πάρουμε καλλιτικά. Μου λένε βασικά θα σου δώσουμε λεφτά να πάρεις εσύ, γιατί εμείς δεν ξέρουμε που καλλιτικά και θα σου πάρουμε ό,τι να είναι. Οπότε, το επεξεργάζομαι λίγο εγώ και το ζηλεύω. Όχι παιδιά, εσείς θα τα πάρετε, θα το διαλέξετε για να κάνουμε και challenge. Τους λέω θα μου πάρετε ένα σύνολο από καλλιτικά για να κάνουμε ένα full face makeup. Και είναι και δύο σε φάση, τι θέλει να πει ο ποιητής. Τους εξηγώ λοιπόν ότι θα μου πάρουν κάποια καλλιτικά που αυτοί θεωρούν ότι μπορώ να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Τους λέω κάποιο site που έχω υπόψη που έχει οικονομικά, οικονομική εταιρεία και οικονομικά καλλιτικά γενικότερα και τους λέω ότι έχετε από 20 ευρώ το θέμα μέχρι εκεί, δηλαδή καλύτερα το όριό μας είναι τα 20 ευρώ και μέχρι εκεί θα πρέπει να είναι τα καλλιτικά που θα μου πάρετε. Πάρτε ό,τι θέλετε, θέλετε να πάρετε 2, θέλετε να πάρετε 10, ό,τι νομίζετε ότι θα είναι πιο ολοκληρωμένο το μέγα. Και πάμε να δούμε γρήγορα τι πήρε ο καθένας και πόσο μέσα στο θέμα είναι. Πάμε στο τεπεράκι νούμερο 1. Τα οποία είναι του Παναγιώτη, του μικρού. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε ένα make-up μακιγιάζ διαρκεία, soft natural. Ωραίο πρέπει να είναι, καλό φαίνεται. Απλά είναι η απόφαση λίγο σκούρα, είναι η light color μου. Πρέπει ο γόρι μου, δεν έχουμε βάλει ακόμα, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία πούδρα mattifying, δηλαδή σου κάνει το πρόσωπο matte. Είναι σε μορφή compact. Και αυτή λίγο σκούρα, μάλλον την πήρα σου με το make-up να μην ξεκινήσω. Ένα κονσιλεράκι, high covering, matte ivory. Το χρώμα αυτό πρέπει να είναι καλό, γιατί αυτό παίρνει και ο συνήθως, οπότε αυτό μάλλον είναι εντάξει. Ένα ρουζάκι το οποίο μόλις το πήρα μου είπε και μόλις πήρα. Αλλά είναι πολύ όμορφο, πολλά χρωματάκια, απαλό, έτσι, κοραλό, πορτοκαλί είναι, αλλά είναι πολύ διακριτικό, δεν είναι όπως ακούγεται. Μία σκιά που μόλις την είδα είπα, wow, μπράβο, έκανες πολύ καλή επιλογή Παναγιώτη. Βγαίνει σούπερ, εκείνη τα νύχια μου πάλι τέτοιος, είναι η χρώμα. Είναι super 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 και δεν έχω παρόμοια χρώματα, δηλαδή πέτυχε και χρώμα που δεν έχω. Βέβαια τώρα που κάνω swatch είναι λίγο πιο πολύ glitter, αλλά θα δούμε, εντάξει, μπορεί στα μάτια να γράφει πιο έντονα. Πήρε και ένα μαγνητάκι σου, τι με τη σκιά, δηλαδή σε τόνους πράσινους, σε... θυμάμαι πως είναι αυτό το χρώμα, α, θαλασσί, μπράβο. Ωραία. Ας ορτή και μετά μην είχε αυτό. Ένα eyeliner, παιδιά θα το ξέρω, το παίρνω και ο ούτως ή άλλως και είναι πάρα 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 πολύ καλό eyeliner. Και είναι και σε μορφή σαν ένα καλό, οπότε μπορείς να το κάνεις ακριβώς εκεί που θες, δεν σε πειράζει.
Λοιπόν, πάμε στο φάουλ του Μητρού, που εντάξει, προφανώς δεν φταίει, δηλαδή και εγώ να το έβλεπα σαν προηγούμενα. Μου πήρε αυτό που υποθέτω ότι νόμιζε ότι ήταν μάσκαρα για τις μπιχαρίδες. Αλλά δεν είναι μάσκαρα, είναι σαν τριχούλες που τις βάζεις στις μπιχαρίδες μετά τη μάσκαρα για να δείξουν πιο εντυπωσιακές. Οπότε τώρα αυτό μόνο του δεν μπορώ να το βάλω. Θέλει και μάσκαρα από κάτω, οπότε αυτό είναι άκυρο. Ελπίζω να μην έδωσε πολλά γι' αυτό, γιατί... Πρέπει. Κι άλλη μία μάσκαρα, αυτή μόλις την είδα λέω «Ουάου, πάνω εδώ την πράγμα». Wow. Δηλαδή, οκ. Okay. Είναι για τα φρύδια, παιδιά. Είναι πολύ καλή. Την είχα πάρει κάτι ώρες πριν, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο που σκέφτηκε ότι βάφουμε και φρύδια. Λοιπόν, και έχουμε και ένα σιτάκι τώρα, ένα μολυδάκι για το περίγραμμα. Γενικά δεν μπορεί βάζω, αλλά εντάξει, ωραία είναι. Ωραίο χρωματάκι, γυρίνω, πολύ ωραίο και νομίζω ότι πάει με το κρέιον που μου πήρε. Το οποίο είναι ένα νιντ και πεθαμένο θα έλεγα. Οπότε η Παναγιώτη είναι καλά τα πήγη πιστεύω, αν εξαιρέσεις τη μάσκα. Και πάμε να δούμε και το Νικολάκι, τα πράγματα. Ξεκινάμε με τη βάση μας. Λοιπόν, νόμιζα ότι είναι make-up. Όχι. Δεν είναι make-up. Είναι πριν το make-up το βάζουμε, είναι primer, για να δείχνει πιο λαμπερή, πιο να κρίνει τις πόρες, πιο να κρατάει και το μακιγιάζ πιο πολλές ώρες. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα βάλουμε αυτό εδώ για make-up. Οκ. Ο Νικολάκης μου πήρε αυτή την κονσίλερ. Αυτή την παλέτα με το κονσίλερ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, η πούδρα πήραμε την ίδια, οπότε αυτή δεν θα την ανοίξω, θα την αναλώσω κάπου. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου από όλα. Είναι ένα ρουζάκι υπέροχο, κοραλί, για καλοκαίρι, δηλαδή απλά τα σπάει. Έχω πάθει σοκ. Πήραμε και δύο, την ίδια σκιά, περίπου. Εντάξει, σε άλλες αποχρώσεις ευτυχώς, δεν έχουμε τα ίδια. Αλλά τους άρεσε μάλλον το packaging, μην τους κατηγορούν, πολύ designed, μ' αρέσει και εμένα. Αυτή που την ξέρω την παίρνω χρόνια και μου τελειώνει κιόλας, οπότε αυτή είναι super wow μάσκα. Ένα eyeliner super last. Εντάξει, με βολεύουν πιο πολύ τα μολύβια όπως ήταν το προηγούμενο, το σπηλό, αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό, καλό φαίνεται. Γενικά η Essence έχει καλά eyeliner. Ένα μολυβάκι. Μπόμπα. Γαλάζιο. Μπόμπα όμως. Electric vibes. Αυτό το έχω δει πολλές φορές και εγώ και έλεγα να το πάρω. Αλλά λέω πώς θα το βάλω τόσο γαλάζιο. Δεν θα φορέσω. Αλλά εντάξει, τελικά θα το βάλω. Ένα κρεμμυνάκι. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Πάει και με το ρούζι αυτό νομίζω. Είναι περιπλήρια. Και ένα κοράβλος. Ναι, ωραίο. Και ένα high shiny gloss για μετά το κρέιον. Είναι και lip gloss. Εντυπωσιάζομαι, μπράβο μου. Οπότε και οι δύο κάνανε πολύ καλή δουλειά τα δεδομένα. Και γι' αυτό περίμενα εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Οπότε μπράβο σας, αγόρια. Λοιπόν, και αφού παρουσιάσαμε τα προϊόντα και σας είπα και ποιο ήταν το challenge, θα φύγω και πάλι του, στο οποίο θα βαφτώ και με αυτά και με τα υπόλοιπα και θα με βαθμολογήσετε και τα βαψίματα και εμένα. Εντάξει, μέχρι καπάρτης δεν είναι, το λέω. Αλλά εντάξει, ασχολούμαι, μου αρέσει και όσο μπορώ, νομίζω ότι ψηλό έχω το make. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Θα βγει και νούμερο 2, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και θα σας αφήσω και το Instagram κάπου εδώ πέρα να πάτε να με ακολουθήσετε. Φιλιά και πολλά, καλό βράδυ!